Συγγνώμη. Τον έχουν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο το Βορύδη. Υπάρχουν ακόμα. Τον κουμπάρο του Λεπέν. Γιατί εδώ ο κύριο Ζυζικό που διαφήμισε τον Πλεύρη. Κύριε Παπαδημούλη, εδώ ο κύριο Ζυζικό σα δεν είχε φιλό Χρυσαυγήτη. Δεν μου καλούσε τη Χρυσή Αυγή παρελάσει. Να παρελάσουν του υπόλοιπου. Από εκεί μόνο Ζυζικό. Ο Βορύδη δεν κατηγορείται για φιλοσυνδικέ απόψει και δεν έχουν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν τον αφήνω. Ο Γεωργιάδη που είναι υπουργό με τον Ντόνι Σαμαρά δεν διαφήμιζε το βιβλίο του ναζιστή Πλεύρη που λέει ότι δεν θα εκτελούμε. Ο οποίο έχει διαμέτρωτη. Δεν είναι προσωπική στρατηγική του κύριου Βουδούρη. Ξαφνικά του έγιναν ευαίσθητοι εναντίον του αντισημιτισμού. Έχετε όλη την ακροδεξιά μα. Λέτε γιατί θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα βγάλει ονόματα. Κύριε Παπαδημούλη, αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω, κύριε Παπαδημούλη. Θέλετε να μετρήσουμε τον χρόνο. Φωνάζετε. Δεν φωνάζω. Καλά τώρα, εντάξει. Ελάτε, παιδιά, θα μα πείτε. Αν νομίζετε ότι αυτό που κάνετε είναι διάλογο. Μπορείτε να μα πείτε κάτι για την ταμπακέρα. Κύριε, κλείνουμε. Ελάτε. Σα λέω. Άλλο οι χρυσαυγίτικες κορώνες που υπάρχουν οργανώσεις ακόμα στη Μακεδονία που στηρίζουν τον κύριο Καρυπίδη. Μα τι λέτε. Σας παρακαλώ. Πού είναι αυτό, κύριο Μπουδούλη. Δεν βγαίνει απέναντι κι αυτό. Και σας απαντώ. Δεν θα ναι. Άλλο να βγαίνεις γιατί έχεις μια προσωπική στρατηγική και μια προσωπική φιλοδοξία. Ναι. Και άλλο γιατί ιδεολογικά βρίσκεσαι. Ακούστε να σας πω. Άμα σηκώσεις την κουβέρτα την αντιμνημονιακή, θα βρεις το χρυσαυγίτη δίπλα στο Σιριζέο. Έτσι λέτε. Δέστε. Γιατί εσείς δεν το βλέπετε. Αυτά συγγνώμη, πώς διαλέξατε λοιπόν έναν άνθρωπο, πόσοι οργανώσεις σας, από ένα κόμμα που έχει μαζέψει όλα τα υπολείμματα της άκρας δεξιάς, γιατί τον βγάλατε, Βορύδης, Γεωργιάδης, ο μικρός Πλεύρης, γιατί τον βγάλατε, γιατί τον βγάλατε. Και δεύτερον, επειδή για να μην μιλάμε μόνο για τον Βουδούρη και μόνο για τον Καρυπίδη, στην Αθήνα δεν είχαμε, δημοσιογραφικά ρωτάω και θέλω τις πληροφορίες σας, δεν είχαμε αντιδράσεις και για την υποψηφιότητα στην Αθήνα. Για του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράσεις από άλλο, από άλλη σκοπιά. Μα, τα αριστερά. Μα, συγγνώμη. Τα αριστερά. Μια σκοπιά ή μία. Συγγνώμη, μια σκοπιά ή μία. Αντιδράσεις πάντα υπάρχουν, κύριε Μιχαλάκη. Αντιδράσεις για το θέλω να βάλεις υπόψη μας κάποιος το αντιδρά. Θα υπάρχει ο διάβολος. Όλα αυτά ενισχύουν όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πέρα από τις κραυγές του κυρίου Παπαδημούλη. Κύριε, νομίζει ότι εγώ δεν θα ακούω. Καλό μας κάνει. Αφού σας κάνω καλό. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε, και επιστρέφουμε, κύριε Μιχαλάκη. Διάλειμμα πρώτα.